Να περάσουμε στο πιο ενδιαφέρον σημείο της σημερινής ημερίδας, σημερινού webinar, που είναι οι ερωτήσεις που όλοι εσάς έχετε θέσει για τους εκλεκτούς ομιλητές μας. Θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο Αθανασία Μεγρέμη για να ξεκινήσει τον κύκλο των ερωτήσεων. Αθανασία. Θα ξεκινήσω μια ερώτηση προς το Γιώργο το Μέγα, έτσι όπως ξεκινήσαμε δηλαδή. Ποια προγράμματα τρέχουν αυτή τη στιγμή και ποιες είναι οι κυριότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί ένας νέος ερευνητής για να καταθέσει τη συμμετοχή του, κύριε Μέγα? Αυτό εξαρτάται. Αν μιλάμε για νέο ερευνητή, δηλαδή στη φάση του διδακτορικού του, ας πούμε, και ή σε φάση μεταδιδακτορικού που θέλει να συνεχίσει την έρευνα, θα μπορούσε να κοιτάξει τα Marie Curie, αν είναι στο top of the top, και το European Research Council. Θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με τη συνάδελφο την κυρία Πασκουάλα από το Εθνικό Τεκμηρίωσης ή με μένα και να λάβει περισσότερες πληροφορίες για τις χρηματοδοτήσεις αυτές. Απ' την άλλη, αν είναι ερευνητής και θέλει να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα και με την καινοτομία, μπορούν να τρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα από τα διάφορα EIT Geeks, το Digital Doc Health, όπου μπορεί να εκπαιδευτεί, ας πούμε, αν είναι ερευνητής στο τομέα της υγείας, σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Ή μπορεί να περιμένει τώρα, επειδή είμαστε στο τέλος της χρονιάς, υπάρχουν αρκετά προγράμματα για startup μέσα από τα διάφορα Geeks του EIT, αλλά είναι κλειστά. Περιμένει τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, που θα ανοίξουν, αν θέλει να κάνει τη δικιά του startup, spin-off ή spin-out, ας πούμε. Υπάρχουν τέτοια προγράμματα που μπορεί να τα βλέπει και στο site του Εθνικού Τεκμηρίωσης, γιατί κάθε φορά κάνουμε ανάρτηση των προγραμμάτων, αλλά και στο site των διαφόρων EIT Geeks. Επίσης, πάλι αν μιλάμε τώρα καθαρά για ερευνητή ή για κάποιον ερευνητή που θέλει να πάει την έρευνά του προς την αγορά, πάλι υπάρχει πάντα το European Innovation Council Accelerator, το Accelerator, το πρόγραμμα, το οποίο η τελευταία του ανοιχτή πρόσκληση έκλεισε προχθές, 7 Οκτωβρίου δηλαδή. Οπότε τώρα περιμένουμε ένα δίμηνο για τις αξιολογήσεις και μετά θα ανοίξει η επόμενη πρόσκληση στο πλαίσιο πλέον του Ορίζοντα Ευρώπη. Τώρα, φυσικά, αν το εργαστήριό του επιθυμεί, μπορεί να τρέξει, να υποβάλει πρόταση σε κοινό πρακτικό έργο, σε έργο που ζητάει λύση προκαθορισμένων προκλήσεων και να υποβάλει πρόταση σε μια κοινοπραξία. Και αυτό που είναι hot trend αυτή τη στιγμή είναι το Green Deal. Έτσι, είναι η τελευταία πρόσκληση του κύκλου άσμα του Ορίζοντα 2020. Και όπως καταλαβαίνετε, έχει προσκλήσεις που τείνονται να τις επιλύσουν κοινοπραξίες σε τομείς περιβάλλοντος, κυκλικής οικονομίας, σε κατανάλωση ενέργειας, ωκεανών. Έχει ειδική πρόσκληση για αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και άλλα τέτοια ζητήματα. Αυτό είναι το πιο hot αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, το Green Deal. Είναι σημαντικό, Γιώργο, δεν σε διέκοψα, γιατί το να έχει κανένας τη δυνατότητα να ακούσει μαζεμένες αυτές τις πληροφορίες για το τι είναι current, ας πούμε, ποιο είναι το τρέχον και πού θα μπορούσε να κατευθυνθεί, δεν είναι πάντα εύκολο να το προσεγγίσουν αυτοί που μας παρακολουθούν και γι' αυτό θέτουν και αυτές τις ερωτήσεις. Εμείς αυτό κάνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ξέρεις, στην δουλειά μας. Και φυσικά, μακάρι να ξανανοίξουμε με τα επόμενα προγράμματα, το νεφή επιχειρηματικότητα, το ερευνόμενο εγώ και με το ΜΟ. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα, ας πούμε, για μας. Γιατί και εγώ πριν ήμουν σύμβουλος για προγράμματα ΕΣΠΑ, και ανάπτυξη και τέτοια πριν πάω στα ευρωπαϊκά. Δημήτρη. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε βεβαίως, γιατί υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και για σένα, όπως και για τους υπόλοιπους ομιλητές. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τον Γιώργο Παπαβασιλείου. Υπάρχει μια ερώτηση. Πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν η μετάβασή σας από την Ελλάδα στην Αμερική και στη συνέχεια ο επαναπατρισμός? Φαντάζομαι τόσο σε επίπεδο σπουδών, όσο και σε επίπεδο εργασιακό. Και αν η προοπτική εργασία σε άλλες χώρες είναι τελικά ευκαιρία ή λύση ανάγκης? Νομίζω αυτό συνδέεται άμεσα και με το θέμα του brain drain, το οποίο έτσι είναι αρκετά hot στις μέρες μας. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, δεν θα έλεγα ότι ήταν εύκολο το να φύγω από την Ελλάδα και να πάω στην Αμερική να αρχίσω να σπουδάζω και να δουλεύω. Βέβαια, εντάξει, με τον χρόνο όλα μια συνήθεια είναι και όλο μαθαίνουμε. Ο γυρισμός στην Ελλάδα ήταν εξίσου δύσκολος, γιατί έχοντας ζήσει έξω 15 χρόνια, τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά όταν έφυγα από ό,τι είναι τώρα. Έχουν συμβεί πάρα πολλά ενδιάμεσα και στην κοινωνία μας και πολιτικά και από πολλές απόψεις. Αλλά για εμένα ήταν πάντοτε ότι δεν θεωρούσα ότι έχω κάποια άλλη επιλογή, όχι από άποψη ότι πρέπει να κάνω αυτό, αλλά πάντα ήθελα να γυρίσω.
Τώρα, όσον αφορά το brain drain κομμάτι της ερώτησης, πιστεύω ότι μας δίνεται μια ευκαιρία αυτή την περίοδο να προσπαθήσουμε ως Έλληνες να γυρίσουμε για να κάνουμε κάτι καινούριο. Υπάρχει, τουλάχιστον στην τεχνολογία, μεγάλη καινοτομία και τα πανεπιστήμια μας έχουν, οι ύλη δηλαδή των πανεπιστήμιων μας δίνουν ένα υπόβαθρο τεχνογνωσίας το οποίο δεν το βρίσκεις εύκολα στον υπόλοιπο κόσμο. Και είναι δυνατό, δηλαδή η ύλη την οποία μαθαίνουμε εδώ πέρα και στο πανεπιστήμιο είναι πολύ καλή, αρκεί να υπάρχει προφανώς η θέληση. Οπότε η τεχνογνωσία την οποία μαζεύουμε μας δίνει την ευκαιρία και στη σημερινή κοινωνία, η οποία είναι κατεξοχήν remote, δηλαδή και προ-COVID η τάση της τεχνολογίας πήγαινε για remote εργασίες. Επειδή αυτό που έλεγα είναι ότι βρισκόμαστε δηλαδή σε μια εποχή, είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε σε μια τέτοια εποχή όπου η τεχνολογία έχει φτάσει σε τέτοιο mature level, όπου μπορεί ο κόσμος, σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως τώρα επειδή εμείς μιλάμε για την Ελλάδα, να γυρίσουμε όσοι έχουμε φύγει και να μπορέσουμε να βρούμε ευκαιρίες και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Δεν πιστεύω πλέον ότι υπάρχει αυτή η έννοια του brain drain και ότι δεν θα έπρεπε να φοβόμαστε το να θέλουμε να γυρίσουμε στο σπίτι μας για να μπορέσουμε να κάνουμε τις ιδέες μας. Το μόνο κομμάτι το οποίο θα έλεγα σε όλους στην Ελλάδα, μεγαλώνουμε με μια νοοτροπία του όταν κάποιος αποτυχαίνει, θεωρείται κάτι κακό, αλλά η αποτυχία είναι ένας τρόπος με τον οποίο μαθαίνεις. Και όσες φορές πέφτεις και ξανασηκώνεσαι, μαθαίνεις καλύτερα και να πέφτεις και να ξανασηκώνεσαι. Και όσο πιστεύω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής, το οποίο και στην επιχειρησιακή δράση βοηθάει. Δηλαδή δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να αποτύχουμε. Δεν θα χαθεί ο κόσμος. Θα συνεχίσουμε μετά και θα κάνουμε μια δεύτερη προσπάθεια, τρίτη προσπάθεια, μέχρι να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Γιώργο, ευχαριστούμε. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που λες. Είναι κάτι το οποίο ανέφερε και ο ομιλητής στο προηγούμενο webinar σε σχέση με την αποτυχία και τι μαθαίνουμε μέσα από την αποτυχία για να φτάσουμε κάποια στιγμή στην επιτυχία. Όλο αυτό το ταξίδι ουσιαστικά, αλλά επίσης και σε αυτό που είπες για το brain drain, είναι ούτως ή άλλως και μια διάσταση που προωθούμε και μέσα από την πρωτοβουλία Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας. Ουσιαστικά δεν έχει σημασία είτε είσαι στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ, στη Χιλή, στην Κίνα ή στην Αυστραλία, από τη στιγμή που είμαστε σε μια ψηφιακή εποχή. Αυτό ο COVID-19 μας το υπενθυμίζει ακόμα πιο πολύ. Μπορείς να εργαστείς. Στο προηγούμενο webinar είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν ομιλητή, τον Μανώλη τον Μακρύ, ο οποίος δουλεύει από τη Λέρο, που είναι και το νησί καταγωγής του, για εταιρεία στην Αμερική. Τι καλύτερο. Ή άλλες εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν τα νησιά ή πολύ ωραία μέρη που υπάρχουν στην όμορφη χώρα μας, φαντάζομαι και στην Κύπρο ότι παρόμοια θα συμβαίνει, κύριε Κολιέ, για να μπορέσουν να έχουν έτσι ένα ιδανικό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι μόνο προσωπικό ή θέμα καλού καιρού, αλλά είναι κάτι που τους ευνοεί και στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Θα δώσω το λόγο πάλι στην Άντση για να συνεχίσουμε τον κύκλο των ερωτήσεων. Ναι, και θα απευθυνθώ στον κύριο Κολιό για να του κάνω μία ερώτηση η οποία φαντάζομαι ότι έχει πολλές προεκτάσεις και στην οποία ενδεχομένως θα μπορούσατε να δώσετε όλοι λίγο πολύ τη γνώμη σας. Απλώς θεωρώ ότι εκείνος είναι αυτή τη στιγμή αυτός που θα μπορούσε να δώσει έτσι μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση σχετικά με το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί ευκολότερα η σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, ξεκινώντας από το πανεπιστήμιο μέσα και την έρευνα, πώς θα μπορούσε ευκολότερα κάποιος να συνδεθεί με τις εφαρμογές και την αγορά εργασίας. Ναι, βασικά καλή ερώτηση. Ειδικά για εμάς εδώ στο νησί, στην Κύπρο, είναι και δύσκολος ο δρόμος. Λόγω του ότι είναι το κεφάλαιο και οι επενδυτές, ειδικά στην Κύπρο, εστιάζουν περισσότερο στη ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, το construction, οπότε για μας ειδικά ήταν δύσκολη η πορεία αυτή.
Όμως, νομίζω, λόγω και της εποχής που ζούμε τώρα με το COVID, που όλα αυτά, ο τουρισμός, η ανάπτυξη γης έχουν δείξει ότι είναι τομείς που δεν υπάρχει ενδιαφέρον για περαιτέρω χορήγηση. Είναι μια ευκαιρία για μας για να αναδείξουμε την τεχνολογία και και τις δυνατότητες για την επένδυση και την απορρόφηση πόρων για αυτά τα θέματα. Οπότε, τουλάχιστον για μας, μέσω των προγραμμάτων του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και αρκετά κονδύλια για να αρχίσει κάποιος από μικρά-μικρά βήματα με μικρά ποσά στην αρχή, να δείχνει και να εκπαιδεύεται στο πώς να δείξει την τεχνολογία που αναπτύσσει, το προϊόν που προσπαθεί να αναπτύξει. Και νομίζω με τη γνώση που χτίζεται και τις εμπειρίες που χτίζονται και το δίκτυο των διαφόρων ομάδων που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόθεση αυτής της τεχνολογίας που θέλει κάποιος να αναπτύξει και να προωθήσει, το ένα φέρνει το άλλο βασικά και δημιουργείται αυτή η δυναμική που χρειάζεται για να πάρει την περαιτέρω επιχορήγηση για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα για την απορρόφηση κονδυλίων από πιο μεγάλα επενδυτικά ταμεία. Οπότε νομίζω είναι βήμα-βήμα. Αν είναι κάτι που μπορώ να πω, είναι μικρά βήματα για να χτιστεί κάτι, χτιστεί εμπειρία, η επικοινωνία με τους διάφορους εταίρους και μετά υπάρχει γνώση και τεχνογνωσία για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους υπόλοιπους συνομιλητές μας θα ήθελε να προσθέσει κάτι σχετικά με την σύνδεση έρευνας και επιχειρηματικότητας. Σίγουρα ξέρω ότι ο Γιώργος Ωμέγας θα έχει διάφορα πράγματα να πει σαν εθνικό σημείο επαφής. Είναι ζητούμενο να πάει η έρευνα στην αγορά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα διάφορα ευρωπαϊκά συστήματα τεχνολογία και καινοτομία, τα IITs. Μιλάμε συνέχεια για την ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης, για το διπλό έλικα, για τη σύνδεση γεωμηχανίας, έρευνας και academic institutes. Στην Ελλάδα τώρα βλέπουμε σιγά σιγά να υπάρχουν να αναπτύσσουν μερικά γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας στα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα που βοηθάνε τις ερευνητικές ομάδες να εντοπίσουν οι ίδιοι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου μεταφοράς τεχνολογίας την υποψήφια έρευνα η οποία έχει δυνατότητες και να κάνουν μια έρευνα αγοράς, μια ανάλυση για το αν καταπατάνε άλλες πατέντες και να προσπαθήσουν να κάνουν αυτή την έρευνα τεχνολογία. Ίσως αυτή τη στιγμή ξέρω ότι ο Δημόκλητος έχει, το Αρχιμίδης είναι το αντίστοιχο για το ΕΚΠΑ, το Γεωπονικό έχει και άλλα. Μπορούν να απευθύνονται οι σπουδαστές και φοιτητές στα γραφεία αυτά που κάνουν κάποια έρευνα και θα πάρουν στην αγορά, να τους βοηθήσουν περαιτέρω. Επίσης, μπορούν να εκπαιδευτούν για την πρόθεση της έρευνας στην αγορά στα αντίστοιχα προγράμματα των διαφόρων KICS. Το EIT έχει τέτοια προγράμματα εκπαίδευση κάθε χρόνο για το πώς μπορούν οι ερευνητές να πάνε στην αγορά. Ξέρω ότι σιγά σιγά κάποιοι οργανισμοί και ερευνητικά ιδρύματα κάνουν προγράμματα εκπαίδευση για τους ερευνητές, τους φοιτητές, τους σε συνεργασία με τη βιομηχανία. Πιστεύω ότι θα τα βλέπουμε σιγά σιγά αυτά, αλλά ακόμα υπάρχει ένα θέμα στο κομμάτι της διασύνδεσης αυτής. Και εμείς εδώ στο ΕΚ προσπαθούμε. Συγγνώμη, ήθελα λίγο να προσθέσω κάτι και να παρακαλέσω τον συνάδελφο τον Γιώργο Γομέγα να κάνει λίγο έτσι και μια αναφορά και σύνδεση σε σχέση και με το Enterprise Euro Network και τις δραστηριότητες του. Ενώ απλά να αναφέρω ότι είναι μια καλή συγκυρία γενικότερα πέραν από το ερευνητικό οικοσύστημα και για το οικοσύστημα των νεοφυείων επιχειρήσεων. Μόλις χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι τώρα, ανακοίνωθηκε. Χθες μάλλον. Ανακοινώθηκε και το Elevate Greece, η νέα ψηφιακή πύλη, ουσιαστικά το μητρό, τον Εθνικό Μητρό Νεοφυείων Επιχειρήσεων και Startups, κάτι το οποίο έτσι ήταν πολύ καιρό στα σκαριά, το Elevate Greece. Οπότε δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις κάτι σε σχέση και με αυτό. Το Enterprise Europe Network κυρίως βοηθά στη διαχείριση της καινοτομίας και στη δικτύωση. Δικτύωση κυρίως αφορά την επιχειρηματική δικτύωση, οπότε τα διανύμιση της μπάνας στη Ρουμανία θα σε βοηθήσουν να βρει διανομή. Ή θέλει να βρει τεχνολογία για το εργοστάσιο σου, αισθητήρε που δεν τι έχει εσύ και να τι πάρει από κάπου αλλού, ή να αναπτύξει από κοινού μια τεχνολογία όπω είχαμε κάνει, θυμάμαι, με μια εταιρεία από την Αγγλία, η οποία είχε εξειδικευόταν στο virtual reality και με μια ερευνήτρια στην Ελλάδα που ήταν
ή στα cognitive diseases, όπου τους φέραμε σε επαφή και αναπτύξαν αυτή την εφαρμογή για να υποστηρίζουν άτομα που έχουν αγοραφοβία, για παράδειγμα. Τέτοιες συνεργασίες κάνουμε. Οπότε είδαμε ότι η ερευνητή αυτή βρήκε μια ευκαιρία για να συνεργαστεί με κάποιο στο τεχνολογικό κλάδο και στην αγορά, να πάει έτσι έμεσα. Οι συνεργασίες που στηρίζουμε σε αυτή την περίπτωση είναι Ελλάδα εξωτερικού και Ελλάδα, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα στους στόχους του Enterprise Europe Network. Τώρα, το πώς εστιάζουμε στην, το Enterprise Europe Network, πώς εστιάζει περαιτέρω στην έρευνα, είναι με την υποστήριξη να συμμετέχουν ερευνητικά εργαστήρια σε προγράμματα του Horizon 2020 και στο SME Instrument, το τωρινό Accelerator, που σημαίνει όχι μόνο έρευνα, αλλά και αγορά. Είναι έμεση ίσως πιο πολύ η στήριξη που παρέχουμε στους κατ' αυτού ερευνητές και όχι στους που θέλουμε να δικτυωθούν για τεχνολογικές συνεργασίες. Ετοιμάζοντας για το. Για το Elevate Greece. Εκεί από την πρώτη στιγμή της υλοποίησης μας είχαν ζητήσει να τους πούμε τι παρέχουμε σε startup από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μας είχαν ζητήσει να αναφέρουμε ποιες startup έχουν, ποιες ομάδες έχουν πάρει χρηματοδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για να έχουν έτσι και μια στάμπα. Και βλέπω ότι έχουν ένα πολύ ωραίο section που λέει Innovation Community. Εκεί κάποιος μπορεί να βρει όλους τους φορείς που στηρίζουν την καινοτομία, αν μπει μέσα στο Elevate Greece και πάει στο Innovation Community, και θα τους βρει ένα κατηγορία. Το έκτη είναι και στα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, αλλά βρίσκεται και στους φορείς που είναι κάτω από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και επίσης το EIT Health, για παράδειγμα, που είναι πάλι το ECT, είναι και στα accelerators. Θα δείτε όλους τους accelerators της χώρας. Νομίζω ότι μπορεί να πάρει μια εικόνα για όλη την υποστήριξη που παρέχεται ως προς τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την αγορά, ας πούμε, και τις χρηματοδοτήσεις και εκεί. Και είναι και λίγο έτσι. Είναι πολύ ωραία πλατφόρμα, θα ήθελα να προσθέσω επίσης. Ευχαριστώ, Γιώργο. Οι επόμενες δύο ερωτήσεις είναι για τον κύριο Σακέλη και για το ΕΣΠΑ. Κύριε Σακέλη, αξιοποιούνται πλήρως όλα αυτά τα εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία που αναφέρατε, η γνωστή απορρόφηση που χρησιμοποιούμε, η πρώτη ερώτηση. Και δεύτερη, πόσο εύκολη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε δράση ΕΠΑΝΕΚ? Μπορεί να την υποβάλει κάποιος μόνος του ή απαιτείται υποστήριξη από κάποιο σύμβουλο, όπως γίνεται κατά την υποβολή αίτηση για ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, όπως ορίζονται και άλλα προγράμματα? Κοιτάξτε, αναφορικά με την πρώτη ερώτησή σας, δεν ξέρω αν αξιοποιούνταν πάντοτε. Πάντως, προσπαθούμε με κάθε τρόπο, μέσο και δυνατότητα που έχουμε να αξιοποιηθούν. Παραλάβαμε το ΕΣΠΑ πριν από 14 μήνες το πολύ χαμηλά, κάτω από το γύρω στο 24-25% και το έχουμε φτάσει πάνω από το 50%. Και αυτό είναι απορρόφηση, δεν είναι ενεργοποίηση, δηλαδή προκηρύξεις ή εντάξεις, είναι πραγματικές δαπάνες, είναι κοινοτική συνδρομή στα έργα που έχει το ΕΣΠΑ. Ναι, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να φτάσουμε ψηλά, ελπίζουμε, πάντα γίνεται. Αυτό πάντα ελπίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Έχει και η γραφειοκρατία του ΕΣΠΑ. Προσπαθούμε πάντως, απλοποιούμε. Λίγο πριν το COVID κάναμε μια συντονισμένη ενέργεια και απλοποιήσαμε με διαδοχικές αποφάσεις που υπογράφησαν από τον Υφυπουργό, τον κύριο Τσακίρη, πολλά κομμάτια στη διαδικασία. Και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα το κάνουμε πιο φιλικό ακόμα. Ότι εντάξει, είμαστε εδώ και θα το κάνουμε ακόμα πιο φιλικό. Δεν μπορώ να πω ότι τα κάνουμε όλα καλά ή ότι γίνονται όλα τέλεια. Είναι έμπειρες οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσιακοί είναι έμπειροι. Είναι πολλά χρόνια στον χώρο αυτόν. Και οι πολιτικοί μας καθοδηγούν σωστά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το δεύτερο σκέλος, με τη δεύτερη ερώτησή σας, τι πρέπει να κάνει κάποιος αν θέλει να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης? Εξαρτάται. Αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις ή αναφερόμαστε σε φυσικά πρόσωπα? Τα φυσικά πρόσωπα, εντάξει, είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Εκεί, για παράδειγμα, το νέο πρόγραμμα που πρόκειται να προκηρυχθεί, το εξοικονομώ αυτονομώ, θα είναι σχετικά εύκολο προς τη διαδικασία του. Για τις επιχειρήσεις είναι λίγο πιο πολλές οι απαιτήσεις. Πρέπει να δείξουν ότι υπάρχουν ή ότι λειτουργούν πραγματικά, αν πρόκειται για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Η εργαλειοθήκη αυτή τη στιγμή απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, οπότε πρέπει να δείξουν κάποια οικονομικά στοιχεία. Επίσης, πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο εξοικειωμένες με το πληροφοριακό σύστημα και με τις απαιτήσεις που αυτό ζητάει, αλλά και γενικότερα με το σύστημα διαχείρισης. Πρέπει να είναι σαφείς ως προς τις ερωτήσεις ή ως προς τα δικαιολογητικά που του ζητούνται και πρέπει αυτά να είναι ευδιάκριτα, να είναι πλήρη. Πρέπει να λειτουργούν έγκαιρα, να λειτουργούν εμπρόθεσμα. Δεν υπάρχει χώρος να δεχθούμε εκπρόθεσμες ενέργειες, ακόμα και αν αυτές είναι εκπρόθεσμες για πολύ λίγο. Επίσης, παρότι οι επιχειρηματίες είναι για να επιχειρούν, είναι για να δημιουργούν δουλειά, να δημιουργούν προστιθέμενη αξία στη χώρα,
δεν ξέρω, ίσως οι ίδιοι, ίσως κάποια στελέχη τους, να πρέπει να παρακολουθούν συχνά και τις ανακοινώσεις που κάνει το Υπουργείο και οι οποίες αφορούν στην επιχειρηματικότητα. Άρα, υπό αυτή την έννοια, κάπως αυτούς τους χώρους πρέπει να κινούνται. Σήμερα το διαδίκτυο έχει πάρα πολλή πληροφορία, μπορούν να σταχυολογούν και να κρίνουν ποια είναι η πιο σημαντική για αυτούς. Κύριε Κολιέ, όσο πιο συνοπτικά θα μπορούσατε, κατά τη γνώμη σας, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε λάβει, πώς βοήθησαν στην εξέλιξη της ερευνάς σας? Το πώς πρακτικά είναι προφανές, αλλά σε τι ποσοστό θα λέγατε ότι σας έδωσαν όθηση ή σας ελευθέρωσαν τα χέρια, ας πούμε, για να προχωρήσετε με την ερευνά σας? Ακριβές ποσοστό δεν μπορώ να πω, αλλά σίγουρα σε ένα μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, χωρίς αυτά τα χρηματοδότηση, ειδικά από τον ορίζοντα 2020, από το Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον Digi Home, από τον Digi Echo, όλα αυτά τις γενικές γραμματείες που ανοίγουν κατά καιρούς προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα, και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να εργοδοτήσουμε τον κόσμο που εργοδοτούμε τώρα στο κέντρο για να μεγαλώσει η ομάδα, να δουλεύει η ομάδα και να χτίζουμε πάνω στην τεχνογνωσία αυτή και να κρατάμε τον κόσμο, έτσι ώστε να χτίζεται η τεχνογνωσία και να αναπτύσσεται η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα αυτό. Οπότε σίγουρα το κομμάτι της χρηματοδότησης είναι το α και το ω. Είναι, ειδικά για μας, ας πούμε, το κέντρο τώρα εργοδοτεί όλα αυτά τα άτομα εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα ερευνητικά και προγράμματα καινοτομίας. Δηλαδή, το κέντρο δεν παίρνει καθόλου λεφτά από εσωτερικούς πόρους και είναι όλα ανταγωνιστικά προγράμματα. Οπότε δίνει πολλές δυνατότητες αυτό το άμα μάθεις τον σωστό τρόπο να αναπτύσσεις την έρευνα και την καινοτομία και να έχεις αριστεία σε αυτό το πράγμα. Αναγνωρίζεται και έρχονται επιπλέον πόροι από τα συγχρηματοδοτούμενα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κολιέ. Θα κάνουμε άλλη μια ερώτηση. Έχουμε ακόμα 5 λεπτά να ολοκληρώσουμε. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Δυστυχώς δεν θα μπορούσαμε να τις κάνουμε όλες για να είμαστε σωστοί και στο χρόνο μας και να σεβαστούμε και τους ομιλητές μας και εσάς που μας παρακολουθούν εδώ και μια μισή ώρα. Η τελευταία ερώτηση είναι για τον Γιώργο τον Παπαβασιλείου, αλλά μπορείτε να απαντήσει και κάποιος άλλος εφόσον το επιθυμεί. Έχει και σχέση και με αυτό που ανέφερε τώρα και ο κ. Κολιός, σε σχέση με το αν οι χρηματοδοτήσεις είναι ένας μονόδρομος για την επιτυχία τόσο σε ερευνητές όσο και σε επιχειρήσεις. Φαντάζομαι ότι ο ακροατής που έκανε την συγκεκριμένη ερώτηση είχε στο μυαλό του ότι, εντάξει, σήμερα μιλάμε για τις χρηματοδοτήσεις, αλλά κατά πόσο, αν τελικά δεν μπορούμε, Γιώργο, να εξασφαλίσουμε κάποια χρηματοδότηση, μπορούμε με κάποιο άλλο τρόπο, αναφέρθηκε και εσύ προηγουμένως, κάποιες εναλλακτικές, να δώσουμε έτσι μια βιωσιμότητα και ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα στην επιχείρησή μας? Σίγουρα δεν χρειάζεται απαραίτητα να υπάρχει κάποια χρηματοδότηση για να υλοποιήσει κάποιος μια ιδέα. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία αυτή την περίοδο, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να μπορέσει να φτιάξει πρωτότυπα. Ακόμα και να υπάρχει βλέψη για αναζήτηση κάποιες χρηματοδότησης, πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν και μάλιστα χωρίς πληρωμές, για να αναπτυχθεί δηλαδή μια καινοτόμα ιδέα, χωρίς να αναζητήσει κάποιος χρηματοδότηση από την αρχή. Τώρα, προφανώς, είναι αρκετά πιο εύκολα τα πράγματα άμα υπάρξει δηλαδή αυτή η χρηματοδότηση ή η χορήγηση από κάποιον ο οποίος πιστεύει πραγματικά στην ιδέα σου. Αλλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι το κύριο δηλαδή αν είναι μονόδρομος το ότι δεν μπορούμε να πάρουμε κάποια επιχορήγηση ή κάποια χρηματοδότηση από κάπου, αν και τώρα και από τους ομιλητές που ακούσαμε υπάρχουν πάρα πολλά μέρη από τα οποία θα μπορούσε κανείς να ζητήσει χορήγηση. Το κυριότερο που θα έλεγα, ότι το πιο βασικό πράγμα το οποίο για μας ήταν σημαντικό τουλάχιστον όταν αρχίσαμε, είχε να κάνει με κάποιο πλάνο, με κάποιο πρόγραμμα. Δηλαδή, για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο πρέπει να υπάρχει αρκετή υπομονή. Δηλαδή, μας πήρε
2 χρόνια να μαζέψουμε ουσιαστικά τα χρήματα, δηλαδή τη χορήγηση. Χορηγήσαμε τους εαυτούς μας. Μας πήρε 2 χρόνια να κάνουμε αυτό το πλάνο και πολλή υπομονή. Και ταυτόχρονα, μέσα αυτά τα 2 χρόνια, ενώ πιστεύαμε ότι θα είχαμε κάποια ιδέα, δεν βγάλαμε κάποια ιδέα που θα έβγαινε στο μάρκετ. Θα μπορούσαμε από την άλλη να ξοδέψουμε αυτά τα 2 χρόνια δουλεύοντας κάπου αλλού και να σκεφτούμε αυτή την ιδέα, ψάχνοντας για επιχορηγήσεις. Οπότε, προφανώς και δεν είναι μονόδρομος. Έτσι. Πιστεύω ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν και από τις 2 απόψεις και οι 2 απόψεις έχουν τα καλά τους και τα κακά τους. Ένας άλλος λόγος που εμείς δεν θέλαμε να ζητήσουμε χορήγηση ήταν γιατί ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν τα VCs τουλάχιστον σήμερα, παίρνεις κάτι, δίνεις κάτι. Και εμείς δεν θέλαμε να δώσουμε κάτι. Και γι' αυτό για μας ήταν περισσότερο καθαρός ο δρόμος, ότι δεν θα πάμε για κάποια χορήγηση, να ζητήσουμε χρήματα από κάποιον. Αλλά πλέον πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα κάποιος να σκεφτεί να βρει τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να πάρει επιχορήγηση, ιδιαίτερα με αυτά τα προγράμματα, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, δηλαδή το Horizon 2020 και τώρα το Horizon Europe που βγαίνει, είναι πάρα πολύ είναι πολύ ενδιαφέροντες τρόποι για να μπορέσει κάποιος να αναπτύξει τις ιδέες του και να γνωρίσει και πολύ κόσμο για τον οποίο ίσως να μην ήξερε, δηλαδή σε άλλες χώρες, να αρχίσει να μεγαλώνει το δίκτυό του. Οπότε, τα πράγματα τουλάχιστον τώρα σε σχέση με το τι ήταν πριν από 2 και ειδικά 4 χρόνια πιο πριν έχουν αλλάξει ραγδαία και πλέον υπάρχει στην κοινωνία μια τάση να ενδιαφέρεται ο κόσμος, να βοηθήσει κόσμο να φτιάξει καινοτόμες τεχνολογίες. Ευχαριστούμε Γιώργο. Νομίζω ο κύριος Σακέλης θέλει να προσθέσει κάτι. Νομίζω τα είπε πολύ καλά ο κύριος Παπαβασιλείου και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πρέπει να υπάρχει ιδέα για να μπορέσεις να εξασφαλίσεις τη χρηματοδότηση. Είναι βασικό και είναι θεμελιώδες. Δεν πρέπει το πράγμα να λειτουργεί ανάποδα, δηλαδή να επιδιώκεις τη χρηματοδότηση προκειμένου μετά, μέσα από την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, να αναπτύξεις κάτι χωρίς να είσαι πολύ σίγουρος τι είναι αυτό. Πρέπει να υπάρχει ιδέα και πρέπει για αυτή την ιδέα να είσαι και λίγο, να την έχεις και κατά κάποιο τρόπο ποσοτικοποιήσει, τουλάχιστον σε όρους επιλέξιμων δαπανών ή σε όρους business plan ακόμα, δεν ξέρω, ανάλογα και με την έκταση και με το μέγεθος. Τουλάχιστον στη γενική επιχειρηματικότητα, στην βασική επιχειρηματικότητα που για αυτήν μίλησα εγώ νωρίτερα. Νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να σκεφτούμε. Έχουμε πολλές φορές δει στην υπηρεσία μας, στο Υπουργείο, να έρχονται προτάσεις οι οποίες να μην είναι όριμες. Οι προτάσεις αυτές είτε να παίρνουν τη θέση πιο όριμων προτάσεων, είτε να ανταγωνίζονται πιο όριμες προτάσεις. Να παίρνουν, να θεμελιώνουν ένα δικαίωμα στην ενίσχυση και μετά με αυτό το δικαίωμα να πιέζουν άλλες υπηρεσίες έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τις αδειοδοτήσεις που απαιτούνται για τις προτάσεις τους αυτές. Το πράγμα θα έπρεπε να λειτουργεί ανάποδα. Θα έπρεπε η αδειοδότηση να υπάρχει, τέλος πάντων να είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό όριμο, έτσι ώστε να μπορέσεις να έρθεις και να πάρεις τη χρηματοδότηση που το ΕΣΠΑ θα σου δώσει. Νομίζω αυτή την παρέμβαση ήθελα να κάνω στη συγκεκριμένη ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμη η παρέμβασή σας και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους έναν προσωπικά. Το συνάδελφο τον Γιώργο τον Μέγα, πάντα είναι έτσι παρόν, δηλώνει το παρόν όποτε τον χρειαζόμαστε. Τον Γιώργο τον Παπαβασιλείου, τον Πάνο Σακέλη, τον κύριο Κολλιό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά τιμή μας και θεωρώ ότι αυτά που είπατε βοήθησαν λίγο ή περισσότερο τους ακροατές μας. Να σας πω ότι υπάρχει ένα poll στο Q&A μπορείτε να απαντήσετε αν σας φάνηκε ενδιαφέρον το συγκεκριμένο webinar και σε περίπτωση που θα ενδιαφερόσασταν για μελλοντικά webinars. Μέχρι στιγμής το 72% έχετε απαντήσει ότι είναι πολύ πιθανό, ενώ 28% ότι είναι πιθανό. Ευτυχώς για εμάς δεν έχετε απαντήσει όχι και τόσο πιθανό ή καθόλου πιθανό. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και επίσης, οι χρηματοδοτήσεις είναι μία πλευρά. Η δικτύωση είναι μία άλλη. Για να δούμε τι έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον webinar. Θα μιλήσουμε για δικτύωση, δημιουργία κοινότητας. Έχουμε 4 ακόμη, εξαιρετικούς ομιλητές. Το Ρίγατο Ζαπουνίδη από το Μόναχο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη δική του εμπειρία. Δουλεύει σε ιδιωτική εταιρεία στο Μόναχο και είναι επίσης και επικεφαλής ενός δικτύου επιστημόνων στο Μόναχο, η Δάφνη Βιτσικουνάκη, εμπορική ακόλουθος, στενή συνεργάτης των γεφυρών από την αρχή, στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σαν Φρανσίσκο, οπότε θα μας μιλήσει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Νικόλαος Μαυρίδης είναι ακαδημαϊκός και consultant στα Robotics, θα μας μιλήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τέλος η εκπροσώπηση από τη χώρα μας θα είναι από τον Γιώργο Κουράκο, ιδρυτή της KMS Productions και ένας από τους ανθρώπους ο οποίος έχει εμπνευστεί και υλοποιεί
την Digital Expo, η οποία κάθε χρόνο, κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες. Οπότε, όσον αφορά το επόμενο webinar, stay tuned, την επόμενη Πέμπτη ίδια ώρα, 5.30 με 7. Εγώ σε αυτό το σημείο, αφού κάνω unshare, για να δείτε πάλι τους εξαιρετικούς ομιλητές μας, να τους ευχαριστήσω. Θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εσάς, αν θέλετε να κάνετε μία αποφώνηση, ξεκινώντας πρώτα από τους φιλοξενούμενους. Γιώργο, Μέγα, θα σας αφήσω στο τέλος, δεν σε πειράζει. Και ο πιο φιλοξενούμενος από τους φιλοξενούμενους είναι ο κύριος Κολλιός από την Μεγαλώνεσο την Κύπρο. Κύριε Κολλιά, αν θέλετε να κάνετε μία τελευταία επισήμανση ή παρατήρηση ή οτιδήποτε μπορεί να σας προξένει το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο webinar. Τι να πω, απλά για όσους μας παρακολουθούν, να πω να μην φοβάστε, να αρχίσετε να προσπαθείτε να κάνετε το επιχειρήν και μαζί με, όπως είπαν και ο Γιώργος και ο Παναγιώτης πριν, αν έχετε την ιδέα, υπάρχουν οι τρόποι, υπάρχουν τα κανάλια για να αρχίσετε να την δουλεύετε, να κάνετε το πρωτότυπο και να κάνετε το πρώτο βήμα για να επιχειρήσετε την έρευνα και την καινοτομία. Σας ευχαριστώ, καλό σας βράδυ και τα στοιχεία μου τα έχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου όποτε θέλετε. Γιώργο Παπαβασιλείου. Πολύ καλά τα είπε ο κύριος Σχολιός πάντως. Εγώ θα έλεγα ότι να μην φοβάται κανένας να αποτύχει και πάντα άμα υπάρχει ιδέα να υπάρχει επιμονή. Και προφανώς από άποψη περισσότερο της εταιρείας μου θα ήταν μεγάλη μας ευχαρίστηση να γνωρίσουμε και περισσότερο κόσμο και αν υπάρχει κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την τεχνολογία να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία και καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε Γιώργο και κύριε Κολλιά και κύριε Παπαβασιλείου. Θα είναι χαρά μας εφόσον προκύψει κάποια εργοδοτική ευκαιρία εκ μέρους σας και ας πούμε συνεισέφερε κάπως η πρωτοβουλία μας, θα είναι τιμή μας να μας το επικοινωνήσετε με τη σειρά μας, γιατί είναι ένας σημαντικός δείκτης επιτυχίας και για την πρωτοβουλία. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία αξίζει να το αναφέρω, χρηματοδοτείται από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή από κρατικό προϋπολογισμό, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εργάζεται και ο κύριος Σακέλης. Είναι σημαντικό αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί κατά την προσωπική μου και η αλήθεια είναι όχι τόσο αντικειμενική άποψη, καθότι εργάζομαι και έχω αγαπήσει αυτή την πρωτοβουλία τα τελευταία 3,5 χρόνια. Φαντάζομαι όμως ίσως έχετε κι εσείς κάτι παρόμοιο στο μυαλό σας. Κύριε Σακέλη, δίνω και το λόγο σε εσάς για μια τελευταία αποφώνηση. Τα πήγαμε καλά, πήγε καλά η συγκεκριμένη μερίδα. Ευχαριστούμε πολύ ως Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κύριος Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο κύριος Τσακίρης, η Γενική και η Ειδική Γραμματής ευχαριστούν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης επειδή μας προσκάλεσε και επειδή μας έδωσε δίμα σε αυτό. Νομίζουμε ότι είπαμε ορισμένα κατανοητά πράγματα στις επιχειρήσεις και στο ακροατήριό σας που απαρτίζεται και από ερευνητές ή από φοιτητές και υποψήφιους ερευνητές. Εδώ είμαστε, ας ψάχνονται στα social media και θα βρουν νομίζω τη χρηματοδότηση ή την ιδέα ή και τα δύο μαζί που επιθυμούν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφε και φίλε Γιώργο, Μέγα. Ναι, ήθελα να πω ότι δεν πρέπει, όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνομιλητές, να φοβόμαστε να επιχειρήσουμε, αλλά δεν θέλω να βλέπω και ευκαιριακές υποβολές, όπως επίσης είπαν οι συνάδελφοι. Για αυτό το λόγο, για τις ευκαιριακές υποβολές, έχουμε 2% στο επιτυχία στο Accelerator, αλλά βέβαια για την αριστεία που έχουμε σαν Έλληνες, είμαστε 7η απορρόφηση στον ορίζοντα 2020 στο ICT, για παράδειγμα. Έτσι. Οπότε πρέπει να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, να προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη λύση. Επίσης, εγώ πρώτα απ' ό,τι φοβάμαι λίγο να επιχειρήσω προσωπικά, αλλά χαίρομαι ότι υπάρχουν άλλοι που δεν φοβούνται. Χάζευα χθες στο TikTok και μου πέταξε ένα βιντεάκι και λέει το τοξόπλασμα, λέει το πρωτόζωο. Αν το κολλήσει, μπορεί να γίνει να ρισκάρει περισσότερο. Βέβαια, δεν πιστεύω ότι πρέπει να το κολλήσει με αυτό το πράγμα. Είχε πλάκα όταν το είδα και παρακλείσω με ένα αστείο. Για κάποιο λόγο έδειξε λέει, και μια στατιστική ότι όσοι έχουν προβληθεί από αυτό επιχειρούν περισσότερο, ρισκάρουν και βάζουν περισσότερα λεφτά. Οπότε, πάνω αυτό πλέον τι σημαίνει. Πρώτα απ' όλα, ας πω ότι είναι πολύ επικίνδυνη ασθένεια και δεν υπάρχει κανένα λόγο να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Αλλά
Να πω ότι απλά όσοι ρισκάρουν, μάλλον πετυχαίνουν κάτι παραπάνω, έτσι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν κλείνοντας να ευχαριστήσω, ξεκινώντας από τις κυρίες της παρέας, την συν-moderator μου και συνάδελφο και πολύ καλή φίλη εδώ και 3 χρόνια, την δόκτωρα Αθανασία Μεγρέμη. Να ευχαριστήσω την δόκτωρα Ελένη Συνοπούλη, η οποία δεν ήταν μαζί μας σήμερα. Ήταν όμως ψυχή, όχι και σώματι. Θα είναι στο επόμενο webinar και θα συνεισφέρει και αυτή από το San Diego της Καλιφόρνια για την διαχείριση του τρίτου και τελευταίου webinar του κύκλου Real Skills for Science, Computer Science. Την Ατάσα Κυριακίδη, εξαιρετική διαχείριση στα polls και στο chat. Την Δήμητρα Μαυρίδου, η οποία διαχειρίστηκε τις πολλές ερωτήσεις που κάνατε. Και βεβαίως τους δύο σταθερούς πυλώνες αριστερά και δεξιά μου. Νομίζω στο τρίτο webinar θα τους φέρω και να τους δείτε κιόλας. Τον Γιάννη το Δεσίπρη, τον Γιάννη το Βουλγαράκη και βεβαίως και τον συνάδελφο Κώστα Μπέκο, ο οποίος συνεχώς και επισταμμένο σε Twitter και Facebook και όλα τα λοιπά χρήσιμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ραντεβού λοιπόν στο τρίτο webinar που θα κλείσει τον κύκλο. Σας ευχαριστώ κάθε έναν από εσάς. Περίπου τώρα με ενημερώνει ο συνάδελφος, 600 άτομα παρακολούθησαν το συγκεκριμένο webinar. Σας ευχαριστούμε όλους. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλημέρα στον συνάδελφο καθηγητή από τη Χιλή. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.